Καλησπέρα σας. Πες τι έλεγες, πες. Λίμπρο 107,4. Πόσα, 500! Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Πέμπτη σήμερα, 9 του Γενάρη, παρά θα πάμε μέχρι και τις 6.30, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Δες, με αυτά και με αυτά δεν έκανε ένα σημαντικό ρεπορτάζ. Πολλά αυτά που έχουμε να αναφέρουμε και σήμερα, αγωνιστικά και μη, είναι γενικότερα γεμάτες μέρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη και για τον μπασκετικό Άρη βέβαια, που και αυτός μετράει αντίστροφα για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο δίνει το ερχόμενο Σάββατο 6 παρατέταρτο στον Ιγκάλης Χολ με τον Ηρακλή. Έχουμε εισιτήρια. Ναι. Ωραία, πόσα. Τρία. Τρία εισιτήρια για τρεις τυχερούς από εσάς που θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας του Σάβα Καμπερίδη κόντρα στον Ηρακλή. Ένας ακόμα τελικός για τον μπασκετικό Άρη, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 στέλνετε για να μπείτε συγκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 6.30. Εισιτήρια για το μας με την Ξάνθη δεν θα δώσουμε. Να δώσουμε. Θα δώσουμε. Δώσε και τρία εισιτήρια για το Άρη Ξάνθη. Α, έχουμε κάβα ήδη. Γιατί κάβα, την τρίτη το μάτς. Τα έχουμε τακτοποιήσει μας το κέι δηλαδή. Όχι, αύριο θα τα πάρουμε. Ωραία. Και τρία εισιτήρια εκεί. Δευτέρα και τρίτη θα έρθουν να τα πάρουν από εδώ. Ωραία. Και τρία εισιτήρια για το Άρη Ξάνθη. Ναι. FM και ενώ. Τώρα, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, γράψτε, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Γράψτε, το στέλνετε, γράψτε Ηρακλής. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, ανάλογα τι θέλετε, και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε συγκλήρωση στις δύο κληρώσεις που θα κάνουμε. Τρία εισιτήρια ποδόσφαιρο, τρία εισιτήρια μπάσκετ, Άρης Ξάνθη και Άρης Ηρακλής. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι στα πηγάδια, τα παγωμένα πηγάδια. Μπορείς τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη να του πεις να μην βγαίνει φωτογραφίες με ασπρόμαυρες μπλούζες. Ο Άρης και εγώ έχω. Ο Άρης έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης. Είναι ωραία μπλούζα, ναι. Δεν θα την αγόραζα ποτέ. Έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ναι. Θα μπορούσε βέβαια να το έχει τελειώσει από χθες αν δεν ήταν ο κύριος Τζιότζιος. Ντροπή. Ο δεύτερος βοηθός. Ένα μάτς επέξει χωρίς βαρ. Όχι ότι με τα βαρ δεν είχε θέματα. Ναι. Αλλά κατευθείαν. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να σε αδικήσει με το βαρ. Χθες θα το βλέπαμε στο βαρ, θα το έβλεπε ο διαιτητής, θα έλεγε 0-2. Καληνύχτα. Και θα ήταν πολύ διαφορετικό το μάτς της ερχόμενης Τρίτης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι, μιας και ήμασταν χθες στην Ξάνθη. Θα σχολιάσουμε και θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο με το αγωνιστικό. Αλλά έχουν να κάνουν βέβαια πάλι με ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως για παράδειγμα τον Γιάννη Φετφατζίδη, με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, με το μεταγραφικό που ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά το παιχνίδι το οποίο έχει μπροστά του Άρης με αντίπαλο τη Λάρισα, τον ορισμό του διαιτητή που είχαμε σήμερα, τον κύριο Καραντώνη, δεύτερη φορά το βρίσκει ο Άρης φέτος μπροστά του μετά από το 0-1 με την Ξάνθη για το πρωτάθλημα εκείνο το παιχνίδι 20 Οκτωβρίου στα πηγάδια, και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρχει και από το μπασκετικό ρεπορτάζ σε μέρες, είπαμε, γεμάτες, σε μέρες που είναι καλές, πολύ καλές για τον ποδοσφαιρικό Άρη, είναι δύσκολες βέβαια για τον μπασκετικό, είναι κάπως ισορροπημένη η κατάσταση με τον κόσμο, πάντως όσον αφορά το ποδόσφαιρο να μην πτωείται καθόλου χθες, ούτε από τις καιρικές συνθήκες, ούτε από την ώρα διεξαγωγής του χθεσινού αγώνα, ούτε από τη μέρα, γιατί μιλάμε για καθημερινή. Και πολλοί από εσάς που βρεθήκατε χθες στην Ξάνθη δουλεύατε σήμερα, όπως δουλεύαμε και εμείς το πρωί 8 η ώρα, έτσι, και γύρισαμε 4 παρά χρήσατε, ευχαριστώ. Είχε πολύ κόσμο για τα δεδομένα της ημέρας και με τις συνθήκες που υπήρχαν στο χθεσινό μάτς. Πάρα πολύ κόσμο, εγώ δεν περίμενα. Πάρα πολύ κόσμο, ναι, δηλαδή ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. 700-800 άτομα, είχε, μπορεί και παραπάνω. Το πάω τώρα με ποια έννοια, ότι αν χωράει το πέταλο, όπως λένε, 1200-1300 καθίσματα. Τα τρία τέταρτα καλυμμένα. Ναι, αυτό λέω. Ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν με κόσμο του Άρη. Στην αρχή είχε γύρω στα 400-500 άτομα. Κάποια στιγμή πρέπει να ήρθαν μη οργανωμένα ή οργανωμένοι. Καλό. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι οργανωμένη μετακίνηση αν μπουν σε τρία πούλμαν, αλλά δεν είναι οργανωμένη μετακίνηση αν μπουν σε πέντε βανάκια. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, τέλος πάντων. Κομικά πράγματα, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Το προσπερνάω, γιατί ξαφνικά, αν καταλάβατε, γύρω στο 10 που αρχίσαν και κάτι συνθήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν είναι δυνατόν, με ρώτησε ένας γιατί βρίζουν το Σαββίδη. Ήταν και φιλάθλος της Ξάνθης και με ρώτησε γιατί βρίζουν το Σαββίδη. Φίλε, είναι 2020 πλέον. Ποιο Σαββίδη. Ποιον? Ποιο Σαββίδη. Τον πρώην παίκτη. Το Σαββίδη. Ναι, δεν υπήρξε κάποια διευκρίνηση πάνω στο Σαββίδη. Ναι, Σαββίδη μπορεί να είναι πιο Σαββίδη. Στα με την Ξάνθη, μόνο πρώην παίκτη έχει σχέση. Ναι. Έχει δίκιο. Σωστά. Σωστά μιλά. 100%. Μπορεί να βρει τον πρώην παίκτη τώρα. Του λέω με τρολάρηση. Δεν ήταν και μεγάλο σε ηλικία. Λέω στα site μπαίνει, δεν ξέρω. Λέω μόνο διαφημίδε διαβάζω. Κατάλαβα, λέω, τι παίρνει, τη φόρτσα και διαβάζει. Όχι, λέει, δεν είμαι Πάοκ, λέει, Άικ είμαι.
Α, λέω εντάξει. Τέλος πάντων, πάλι καλά. Να παίρνετε εφημερίδες, παιδιά. Εκλείπουν σιγά σιγά, να τις στηρίζετε. Ποιες? Συγκεκριμένες. Μία στιγμή που έπρεπε να στηρίζετε, τέλος πάντων δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν με, δεν με απασχολεί. Okay. Πλέον να στηρίζετε μόνο για να έχουν δουλίτσα κάποιοι συνάδελφοι. Αυτό με νοιάζει. Είναι βασικό να υπάρχουν δουλειές. Κάποιοι φίλοι να έχουν δουλίτσα. Από εκεί και έπειτα. Γιατί έχουν και οικογένειες. Από εκεί και έπειτα να στηρίζετε αυτές οι οποίες σέβονται τον Άρη, θα πω εγώ. Πάνω απ' όλα. Τώρα, όλες οι υπόλοιπες που δεν σέβονται τον Άρη, δεν θα σας προτρέψω να τις στηρίξετε. Ούτε σε αυτό σημαίνει ότι θέλω κάτι κακό για τους συναδέλφους. Προς Θεού. Δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά δεν θα συμπονέσω και όσους δεν σέβονται το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Κάθε άλλο. Λοιπόν, να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, αυτή τη στιγμή ακόμα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Βούλγαρο παδού, ναι, Χρύσανθε. Εγώ. Ναι. Γιατί σε βλέπω λίγο κολλάς. Είναι γιατί μου ήρθε μια ακόμα πληροφορία στην ανηφόρα. Ναι. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες λοιπόν για την υπόθεση του Βούλγαρου οπαδού, ναι, ήταν να απολογηθούν σήμερα στη μία το μεσημέρι. Σωστά. Στον αρμόδιο ανακριτή. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, ξεκίνησε η διαδικασία εκείνη περίπου την ώρα, μία-μιάμιση, και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κάτι που σημαίνει ότι όταν είναι σε εξέλιξη επί 4 ώρες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια υπόθεση η οποία περνάει έτσι ντούκου και στα απλά. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα υπάρξει από τον ανακριτή, αν θα υπάρξει δηλαδή προφυλάκηση ή όχι. Κλειδί σίγουρα σε αυτή την περίπτωση είναι η πρώτη έκθεση του ιατροδικαστή, και εγώ θα πω και σε όλες τις πλευρές ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της. Να μην βγάλουμε πρώιμα συμπεράσματα. Δηλαδή, είτε υπάρξει προφυλάκηση, είτε δεν υπάρξει προφυλάκηση. Επίσης, να πούμε ότι για να υπάρξει προφυλάκηση πρέπει να αποδειχτούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στην σημερινή απολογία. Έτσι. Μπορεί αυτά τα πράγματα να αποκαλυφθούν μετά ή μπορεί να αποκαλυφθούν και σήμερα. Μην βιαστούμε όμως γενικότερα. Επίσης, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έπονται και άλλες συλλήψεις. Τώρα, το πότε. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλάνο που έχει η αστυνομία. Ότι έχουν εντοπιστεί και άλλοι δράστες έχουν εντοπιστεί. Αλλά πολλές φορές η αστυνομία τους άλλους δράστες μπορεί εγώ να έχω κάνει κάτι και να με αφήνει επί μία εβδομάδα να δίνω και τους υπόλοιπους φίλους μου εντός εισαγωγικών. Οπότε ας έχουμε μία εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ελληνική δικαιοσύνη. Και εδώ επίσης θα πω ότι πέρα από την εμπλοκή της ελληνικής δικαιοσύνης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει εμπλοκή με την καλή την έννοια, ότι παρακολουθούν δηλαδή το ζήτημα, και οι βουλγαρικές αρχές. Έχουν δηλαδή άνθρωπο ο οποίος θα είναι στην διαδικασία της πολιτικής αγωγής και από την Βουλγαρία. Και το λέω αυτό για να αντιληφθείτε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αν κάποιοι σκέφτονται να το κάνουν, να κουκουλώσουν την υπόθεση, γιατί θα υπάρχει πολιτική αγωγή και από την πλευρά του Άρη, όταν μπει στην διαδικασία την νομική, πάρει την νομική οδό δηλαδή το όλο θέμα. Και φυσικά και εμείς ως media θα παρακολουθούμε την υπόθεση από πάρα πολύ κοντά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εικάζω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και κάτι νεότερο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως η είδηση είναι αυτή, ότι σήμερα είναι στην διαδικασία της απολογίας. Μάλιστα. Ο Φασίδης, να ξέρεις, αυτή η παικτάρα. Ναι. Ο παικταράς αυτός, ο υπερπέκτουρας, πωλήθηκε στην Ξάνθη έναντι του ποσού των 500.000 ευρώ. Συμφιπία. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ. Η Ξάνθη. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ πήρε το Φασίδη από την Ξάνθη. Υπάρχει το έγγραφο. Έτσι. 500.000 ευρώ. Περίμενε. Σε δύο δόσεις των 250.000 ευρώ. Η μία που έγινε 250 χιλιάρικα 5 έκτου του 19. 250 χιλιάρικα δώσαμε 5 έκτου του 19 για τον κύριο Φασίδη. Και δώσαμε μετά από 15 μέρες.
Δηλαδή ένας εκπληκτικός διακανονισμός για τον Ρονάλντο της Θράκης. Δώσαμε ακόμα 250 χιλιάρικα και πληρώσαμε και μέσα σε ένα μήνα και το ΦΠΑ για την μεταγραφή. Περίμενε λίγο. Αυτή, 500.000 ευρώ την ίδια στιγμή που ο Μελιόπουλος το ταλέντο δώσαμε 425 χιλιάρικα. Είπες ότι η Ξάνθη αγόρασε το Φασίδι ή ο ΠΑΟΚ αγόρασε το Φασίδι? Όχι, ο ΠΑΟΚ αγόρασε το Φασίδι από την Ξάνθη. Ωραία. Και αφού δώσαμε 1500 χιλιάρικα μέσα σε 15 μέρες, ναι, τον αφήσαμε δανεικό για 2 χρόνια. Ωραία. Αλλά δεν υπάρχει καμία, τίποτα μεμπτό. Να ξέρετε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλαμε ένα παίχτη, ρε φίλε, να πάρουμε 500 χιλιάρικα. Ο Κλιγκόπουλος όμως, το Άρης. Να μπουν και οι φωτό, παρακαλώ. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Για έναν παίχτη ο οποίος δεν παίζει στην Ξάνθη. Ούτε αποστολή ήταν αυτός. Ναι. Ούτε αποστολή. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Γίνονται και αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, μόνο αυτά γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φίλε. Μόνο αυτά. Εμείς δικαστές δεν είμαστε, εμείς καταγράφουμε. Οι δικαστές και η δικαιοσύνη ας τα δουν και ας τα διαχειριστούν αναλόγως. Αύριο λοιπόν, αύριο είναι λοιπόν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τα συμβόλαια, κύριε, τα συμβόλαια να βάλετε, τα συμβόλαια. Να βάλετε τις φωτογραφίες των συμβολέων. Αύριο είναι στην ΕΑ, χρειάζεται. Μπράβο. Είναι στην ΕΑ η ακροαματική αυτή διαδικασία, τέλος πάντων η... Το συμβούλιο δεν είναι ακριβώς δικαστήριο, έτσι δεν είναι στην. Δεν είναι συνεδρία. Συνεδρία σε ΕΑ για το θέμα ΠΑΟΚ Ξάνθης. Και βέβαια, αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα μαθαίναμε και όλα αυτά που μαθαίνουμε τώρα. Γιατί αυτά προσκομίζονται και τα ζήτησε η ΕΑ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και επειδή η ΕΑ, εκτός από τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, τα κοινοποιεί και στον Ολυμπιακό που έχει κάνει την καταγγελία, όπως έχει δικαίωμα να τα παίρνει, αντιλαμβάνεσαι ότι το 10.gr τα παίρνει από τον Ολυμπιακό και τα βγάζει φορά παρτίδα. Για να μαθαίνουμε. Βέβαια, ενώ το έβγαλα για το Φασίδι, δεν είδα πουθενά να γράφεται, φίλε. Μια αντίδραση, ψέματα, κάτι, ψεύτες. Όχι. Δεν είναι. Α, μην τα λες όμως αυτά, γιατί είμαστε με τον Ολυμπιακό, φίλε, άμα τα λέμε αυτά. Αν λέμε δηλαδή ότι πήρε ο ΠΑΟΚ με 500 χιλιάρικα το Φασίδι, δεν το, έκανε μια μεταγραφή, φίλε, μισού εκατομμυρίου. Μισού εκατομμυρίου! Και δεν ανακοινώθηκε. Την ίδια στιγμή μαθαίνουμε για την απόκτηση του τρίτου μπακ 14χρονου από τη Σαουδική Αραβία. Παρακαλώ. Ωραία. Πάμε κατά πάσα break και με το δείξει. Περίμενε να το κάνω. Το break. Break των 5.30 για να δούμε την είδηση την οποία θα μας δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ναι. Αν θα το τσεκάρουμε και αν ισχύει, θα το μεταφέρουμε και μετά. Ωραία. Όπως θα όταν επιστρέψουμε το break, θα μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, θα μιλήσουμε και για Φετφατζίδη, θα μιλήσουμε και για Σούντγκρεν. Θα μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Τρία εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή και τρία εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη με την Ξάνθη, την Τρίτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο παιχνίδι που μοιάζεται η ΚΕΔ για τις εισπράξεις που πρέπει να έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης και γι' αυτό μας ακύρωσε το δεύτερο γκολ. Μην είμαστε αδιάφοροι. Να έχουμε ενδιαφέρον για να πάει ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα. Αλήθεια. Και γι' αυτό σου λέει για να μην έχετε, μην χάσετε τώρα τον κόσμο. Χρειάζεται τα χρήματα εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο σας ακυρώνω ένα πεντακάθαρο γκολ για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι και να είναι ο κόσμος ακόμα περισσότερο στις κερκίδες για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στην πρόκριση. Ευχαριστούμε τον βοηθό από τη Θράκη. Σε αντίθεση με τον διαιτητή, ο οποίος ήταν 50αρίσιος, δεν έδωσε κανένα δικαίωμα. Καλό κουμπάκι. Έκανε, οκ, okay, έδωσε και 2-3 ανάποδα φάλ. Δεν έδωσε ένα φάλ, μια καρατιά του. Του Καρασαλίδη. Μπράβο. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό λάθος εις βάρος του Άρη. Μια κίτρινη κάρτα δηλαδή που έπρεπε να δώσει σε ένα μαρκάρισμα που δεν έδωσε. Από εκεί και έπειτα έδωσε 2 ανάποδα φάλ για τον Άρη και 2 ανάποδα φάλ για την Ξάνθη. Αυτό έκανε ο διαιτητής σε ένα παιχνίδι που είναι απολύτως φυσιολογικό. Ο βοηθός όμως και ο ένας και ο άλλος ήταν ύποπτη. Ο μεν ένας γιατί έδωσε μέχρι και 4 ανάποδα πλάγιο out, τα 2 τα διόρθωσε ο διαιτητής.
Έδωσε ένα offside που νομίζω ότι δεν ήταν. Και ο άλλος βέβαια ακύρωσε ένα πεντακάθαρο γκολ. Ή για να μην πούμε, πρέπει να πούμε κακή. Ήποπτη. Κακή. Ο κακός είναι ύποπτος. Όχι πάντα. Απλά είναι κακός. Ο ύποπτος δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχος. Κάποιοι δεν κάνουν κιόλα. Νίκο. Ο ύποπτος δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος. Ο ύποπτος μπορεί να δοθεί. Εγώ λέω ότι είναι ύποπτος. Γιατί εγώ είμαι καχύποπτος. Αλήθεια είναι αυτό. Και είμαι καχύποπτος γιατί μου έχουν δώσει το δικαίωμα να είμαι καχύποπτος. Και σε αυτό έχεις δίκιο, Χρήστα. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την άλλη πλευρά. Ότι κάποιοι απλά δεν κάνουν. Τέλος πάντων. Να κάνει ο Καραντώνης να τα πάει το ίδιο καλά σου κουμπαράκι χθες, το Σάββατο στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Πάλι βέβαια η βοηθή είναι το θέμα να δούμε τι θα κάνουν. Γιατί και χθες αν τους βοηθούσε την έπαθο Άρης και για να καταλάβετε λίγο τη σημασία του γκολ που ακυρώθηκε χθες, αν είχαμε ένα 0-2. Θα ήταν πολύ διαφορετική η διαχείριση από τον Ένινγκ στον επαναληπτικό με την Ξάνθη. Περισσότερες αλλαγές, πιο χαλαρή και η ομάδα, και δεν το λέμε άσχημο τρόπο, έτσι. Και θα ήταν και ένα μάτς ευκαιρία για ανάσες, για παίκτες που παίζουν σερί, αλλά αν όχι όλοι τους, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, θα κληθούν να παίξουν και την ερχόμενη Τρίτη. Γιατί το 0-1 είναι ένα προβάδισμα, αλλά θα πρέπει να το κλειδώσεις. Από τη στιγμή που δεν σε άφησαν σε εισαγωγικά να το κλειδώσεις. Χθες με το ωραίο γκολ του Μαντσίνη, το ωραίο γκολ που ξεκίνησε από την εξαιρετική ενέργεια του Φετφατζίδη. Φετφατζίδης που χθες. Φετφα. Βεβαίως, πυραυλογίνεται ο Φετφα χθες. Ήταν εκπληκτικός, ο κορυφαίος του γηπέδου, κορυφαίος του Άρη, ήταν σε εκπληκτική μέρα. Από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ, από αυτόν ξεκίνησαν κι άλλες φάσεις. Μια φάση με τον Ιντέγιο στο 50, μια δική του ευκαιρία που είχε στο 67, τον γκολ του Μαντσίνη το οποίο ακυρώθηκε. Είναι ο ηγέτης του φετινού Άρη. Είναι η προσωπικότητα του φετινού Άρη. Είναι ο game changer που λέμε πολλές φορές και το λένε κυρίως οι ξένοι. Είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Δεν μπορούσε να πει αυτός που αλλάζει το παιχνίδι. Ο game changer. Είναι ο παίκτης ο οποίος αλλάζει, μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή. Βλαχοπεραιώτη. Λοιπόν, δεν είμαι ότι πειράζει. Μένει εκεί. Μένω εκεί. Εμένα με φωνάζει Βαθύλακο. Ενώ τον είδα τον Βαθύλακο πρώτη φορά το 1999, ρε φίλε. Τι να κάνουμε στην τώρα. Στην Τούμπα είμαι τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου. Εκεί ψηλά! Λάθος, συγγνώμη. Και στα σύνορα με κοσμοπολίτικα. Εκεί που δημοσιογραφούσα επί σειρά ετών δηλαδή. Εκεί κοντά. Ναι, μπράβο. Εκεί κοντά. Λοιπόν. Είναι ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή και γι' αυτό και ο Άρης δεν θέλει να τον χάσει σε αυτή τη φάση ειδικά που βρίσκεται και σε ένα σημείο του σεζόν που είναι εντός στόχων, εντός playoff και είναι και στην τέταρτη θέση. Όπως φαίνεται, αν δεν αυτοκτονήσει την Τρίτη, θα συνεχίσει το κύπελο Ελλάδος. Και ο Φετφατζίδης είναι η πιο πολύτιμη μονάδα, νομίζω, του Άρη αυτή τη στιγμή στην προσπάθειά του να πετύχει τους στόχους του ή να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς μέχρι το φινάλε της χρονιάς. Το καλοκαίρι θα δούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, για την οποία επιβεβαιώνει και η ΠΑΕ ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, η Αλ Ουάχτα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται η ομάδα. Ένα ενδιαφέρον το οποίο προέκυψε για το Φετφατζίδη τις τελευταίες μέρες και από όσο γνωρίζω εγώ και μια πληροφορία που υπάρχει αναφέρει ότι επικοινώνησαν και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή οι άνθρωποι του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι έψαχναν, κινητοποιήθηκαν να το πω καλύτερα από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας για την περίπτωση του Φετφατζίδη. Υπήρξε αυτή η επαφή και με τον παίχτη, από όσο γνωρίζω εγώ, και με τον Άρη φυσικά, αλλά ο Άρης αρνείται την πρόταση. Νομίζω ότι και ο Φετφατζίδης δεν ψήνεται να επιστρέψει εκεί κάτω, και το ήξεραν και ως δεδομένο οι άνθρωποι της συγκεκριμένης ομάδας, γιατί πριν επικοινωνήσουν με την πλευρά του παίχτη αλλά και με τον Άρη, προσπάθησαν να συλλέξουν κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή. Αξιαγωνιστικά τον ξέρουν και γι' αυτό τον θέλανε. Οι πληροφορίες που θέλανε να συλλέξουν είναι περισσότερο για τον τρόπο που σκέφτεται και αν θα έβλεπε ζεστά το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάτω. Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα γενικά. Νομίζω ότι ο Φετφατζίδης στη φάση που είναι, με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί στον Άρη, εμφανίσεις που του άνοιξαν ξανά την πόρτα της Εθνικής, αποτελώντας, έχοντας ενεργό ρόλο στα πλάνα του Φανσίπ. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι δεν θα του κάνει καλό το να επιστρέψει εκεί. Γιατί στον Άρη έχει βρει τον εαυτό του. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θυμίζει το Φετφατζίδη, τον καλό Φετφατζίδη που μας είχε συστηθεί πριν αρκετά χρόνια.
ως νεαρός τότε στον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν θέλει κιόλας να επιστρέψει κάτω και δεν θα προχωρήσει τουλάχιστον για τον Γενάρη μια τέτοια έτσι περίπτωση παραχώρησής του σε σύλλογα από τη Σαουδική Αραβία. Το καλοκαίρι, να τελειώσουμε το καλή χρονιά, θα δούμε τι θα γίνει, τι θέλει ο παίκτης, τι θέλει και ο Άρης, είναι πολύ σημαντικό και θα δούμε αν θα συνεχίσει ή όχι. Πάντως είναι ένα παίκτης ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο και μετά το καλοκαίρι. Άρα όποιος θέλει, φέτφα θα πρέπει να πληρώσει. Φέτφα. Εντάξει, θα δούμε. Επειδή είμαστε πολύ βιαστικοί στο σύλλογο πολλές φορές και είμαστε και άδικοι, νομίζω ότι. Βέβαια, εμείς το είχαμε πει και το καλοκαίρι. Ότι σε σχέση με το Φετφατζίδη, σε ένα βαθμό η κριτική ήταν άδικη πέρσι. Αλλά λέμε σε ένα βαθμό, γιατί πάρα πολύ απλά. Και ο Φετφατζίδης δεν ήταν πέρσι αυτός που είναι φέτος. Από την άλλη, θα σου πει και ο Φετφατζίδης, ρε φίλε, όταν με έβαζε κάθε φορά στο 60 και στο 65 και στο 70, τι ακριβώς να κάνω κιόλας. Πέρσι, βέβαια, υπήρχε Ματέο Γκαρσία. Το καλοκαίρι, λοιπόν, που έφυγε ο Ματέο Γκαρσία και υπέγραψε ο Φετφατζίδης, οι περισσότεροι ξεφωνίζατε. Ξεφωνίζατε γιατί δεν αντικαταστάθηκε ο Ματέο Γκαρσία. Ξεφωνίζατε γιατί θεωρητικά ήμασταν μείον ένα παίκτη. Εγώ λοιπόν είμαι 100% βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή ο Φετφατζίδης προσφέρει περισσότερα από τον Ματέο Γκαρσία. Μπορεί να μην έχει τα γκολ που έχει ο Ματέο Γκαρσία, αλλά προσφέρει πολλά περισσότερα μέσα στο παιχνίδι του Άρη, ειδικά ο Φετφατζίδης του τελευταίου μήνα. Το ισορροπεί με τη δημιουργία. Όχι απλά το ισορροπεί. Εγώ λέω ότι είναι από πάνω. Ναι, είναι σίγουρα από πάνω. Είναι από πάνω. Ο Φετφατζίδης έχει 6 επίσημες ασίστ καταγεγραμμένες. Εγώ βάζω άλλες 3 τουλάχιστον που δεν έχουν καταγραφεί. Καταρχήν, χθες η ασίστ είναι του Φετφατζίδη. Παρόλο που τη δίνει ο Λάρσον. Και από αυτόν ξεκίνησε. Το γκολ του Μαντσίνη είναι του Φετφατζίδη. Υπάρχουν. Είναι εξαιρετικός γενικότερα και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και πρέπει να πιστώσουμε στον Ένινγκ ότι σε αντίθεση με τον Παντελίδη, ο Ένινγκ τον έχει αξιοποιήσει στο έπακρο. Όπως αντίστοιχα, υπάρχουν παίκτες που τους έχει αξιοποιήσει καλύτερα ο Παντελίδης. Δηλαδή, ο Λάρσον τώρα αρχίζει. Και αξιοποιείται από τον Γερμανό το τελευταίο μήνα κι αυτός. Η αξιοποίηση του Φετφατζίδη ξεκινήσει από εποχή Τερζή σε ένα παιχνίδι που ήταν υπηρεσιακός και συνεχίστηκε φυσικά με επιτυχία από τον Ένινγκ. Τον είχε ο Παντελίδης, φίλε. Πρώτα τον είχε σε λάθος θέση στο Βόλο. Όταν λέω πρόσεξε αξιοποίηση, δεν εννοώ μόνο μέσα στο γήπεδο. Ο Φετφατζίδης είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Ο Φετφατζίδης πρέπει να διαχειρίσει και το μυαλό του. Πρέπει να τον φέρεσαι με διαφορετικό τρόπο. Να τον διαχειρίσει διαφορετικά. Δεν είναι ένα συνηθισμένο ποδοσφαιριστή. Εγώ το πάω και σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης του μυαλού, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο. Τι θα κάνει. Έχεις δίκιο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Φετφατζίδης όταν ένιωσε ότι είναι σε μια ομάδα όπου είναι δεμένος με ένα διαιτές συμβόλαιο, με καλά χρήματα που έβαλε ο Καρυπίδης στο χέρι στην τσέπη και με έναν έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο σε αντίθεση με πέρυσι που ερχόταν από τον πάγκο, αυτόματα αυτό και λίγο να τον πιάσει και στο μιλητό και να το φτιάχνει και σε κάποια παιχνίδια, αυτόματα αυτό λειτουργεί θετικά για τον ποδοσφαιριστή και ευεργετικά. Το μεγάλο κέρδος επί Ένινγκ είναι αυτό που λέει ο Χρήστος, ο Λάρσον. Ναι. Είναι κέρδος του Γερμανού ο Σουηδός αυτή τη στιγμή. Και όπως λέγαμε και χθες, ο Ένινγκ έχει αλλάξει ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό το σύστημα. Βέβαια, θα μου επιτρέψει να πω ο Γερμανός ότι όταν στο τέλος του παιχνιδιού γύρισε το σύστημα σε 4-2-3-1, στο τελευταίο τέταρτο δηλαδή του αγώνα, ο Άρης ήταν καλύτερος. Θα πει κάποιος, ναι, Χρήστανθε, μην παρασύρες όμως, αγόρι μου, γιατί. Στο σημείο εκείνο, η Ξάνθη έβαλε 3 επιθετικούς με αποτέλεσμα να έχει πολλούς χώρους. Πρέπει, παιδιά, να βλέπουμε όλες τις παραμέτρους σε ένα παιχνίδι για να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Ναι, μεν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά την ίδια στιγμή η Ξάνθη έπαιζε με 3 φορ. Και γι' αυτό και στη φάση του 90 υπήρξε η ευκαιρία για την Ξάνθη, η υπεραριθμία αυτή που υπήρξε για την Ξάνθη. Έτσι. Άγιο είχαμε. Δεν είχαμε άγιο. Τώρα έκανα μια φάση και βάλανε ένα γκολ αυτή. Την ίδια στιγμή ο Άρης έκανε 15 και αυτός έβαλε 2 γκολ. Το ένα το ακύρωσαν λαθασμένα βέβαια. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίζουν ρόλο και κάποιες ιδιαίτερες παράμετροι μέσα στο, ναι. Μέσα στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, ας πούμε, μου άρεσε ο Μπάεμεν. Έκανε τη δουλειά που τον, για την οποία τον έβαλε ο Ένινγκ μέσα στο μάτς. Ναι, ήταν γενικά καλός. Επίσης ήταν θετικός στο παιχνίδι ο Ματίγια χθες. Ήταν βελτιωμένος πολύ ο Ματίγια χθες. Ναι. Ήταν καλός ο Κόρκου, ήταν και σε ένα διάστημα εκεί στο 60-75. Νόμιζα ότι θα πάθει έφραγμα. Δεν με τρέλανε ιδιαίτερα χθες ο Κόρκου, να σου πω την αλήθεια. Νόμιζα θα πάθει έφραγμα εκεί. Ήταν πολύ καλός δημιουργικά, βέβαια. Να το σημειώσουμε αυτό.
πίσω είχε κάποια θεματάκια. Πίσω είχε κάποια θεματάκια, είναι μια πραγματικότητα. Ο Ρόζο και σταθερός. Εξαιρετικός ο Δελιζήσης. Εξαιρετικός. Απόλυτα σταθερός ο Κουέστα. 4-5 φορές βγήκε εκεί, τα καθάρισε στον αέρα. Και ο Βέλεθ, οκ. Κάτι τρίπλες εκεί μες στην περιοχή μου τη δίνουν μερικές φορές, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχουν και αυτά. Επέστρεψε στις πολύ καλές εμφανίσεις ο Σάσα. Καλός. Γενικά η ομάδα ήταν καλή. Ο Γκάμα δεν τράβηξε. Okay, ο Ιντέγια έκανε τη δουλειά που κάνει συνήθως, έβαλε και ένα γκολ, ήταν στη σωστή θέση, στην κατάλληλη θέση. Δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό βέβαια. Ο Μαντσίνη πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε κακώς. Γενικότερα η ομάδα είχε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Άρης χθες ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με τον Άρη του πρωταθλήματος που κέρδισε εκεί μέσα. Όντως. Μακάρι να έχει ανάλογη απόδοση στη Λάρισα. Δεν χάνει ο Άρης με τέτοια απόδοση στη Λάρισα. Το πιθανότερο είναι ότι με τέτοια απόδοση στη Λάρισα θα κερδίσει. Πρέπει όμως να πάει και στο μάτς. Γιατί το είπαμε και χθες. Η Ξάνθη λοιπόν έκανε μία ευκαιρία στο 90. Αν το έβαζε, το μάτς θα ήταν 1-1. Αν το έβαζε, το μάτς θα ήταν 1-1, φίλε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά έχουμε επαναληπτικό. Θα είχαμε τελειώσει. Δεν πειράζει. Υπάρχει το παιχνίδι την Τρίτη για να σφραγιστεί η πρόκριση. Πάμε στο μάτς με τη Λάρισα. Βλέπεις αλλαγές? Σήμερα νομίζω ότι είναι νωρίς, γιατί. Νωρίς είναι. Αύριο παίζουμε. Ξανθέ, τι να δείξει σήμερα. Είναι η άλλη με τη γλώσσα έξω τώρα. Περίμενε. Εγώ δεν το αποκλείω να πάει με την ίδια δεκάδα. Πάλι ρε φίλε. Και να κάνει αλλαγές με την Ξάνθη την Τρίτη. Πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε? Δεν μπορώ. Λέγαμε πώς θα γίνει χθες και έγινε. Χθες δεν το λέγαμε. Λέγαμε ότι πιθανό να κάνει. Χθες λέγαμε ότι αλλαγές. Μπορεί, ναι. Με λογική ότι δεν θα έχει. Ότι στο ένα από τα δύο επόμενα μάτς. Έδειξε χθες με την επιλογή του να κατεβάσει την ίδια δεκάδα του Ντέρμπι με τον Μπάουκ ότι θέλει να το καθαρίσει από χθες. Θα μπορούσε και όντως δικαιώθηκε. Γιατί ο Άρης ήταν καλός, γιατί ο Άρης κανονικά θα πρέπει να έχει κερδίσει 0-2, οκ, 0-1. Δικαιώθηκε για την επιλογή που έκανε ο Ένινγκ. Αλλά νομίζω ότι οριακά τον παίρνει ένα ακόμα μάτς να πάει με την ίδια δεκάδα. Γι' αυτό το λόγο έγινα και οι αλλαγές που είδες, ας πούμε, με τον Λάρσον, τον Γκάμα και τον Ιντέγε να βγαίνουν εκτός για να τους δίνει κάποιες ανάσεις. Ειδικά ο Ιντέγε έχει συνεχόμενα 90 λεπτά. Ο Λάρσον και ο Γκάμα είναι παίκτες οι οποίοι δύσκολα μπορούν να βγάλουν συνεχόμενα 90 λεπτά. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πρέπει να βγάλει και τον Βέλεθ για να του δώσει και αυτού κάποιες ανάσες. Δηλαδή, αντί να βγάλει τον Ιντέγε, να το δούμε να ρίχνει μέσα μας, ας πούμε, τον Σόουζα και να περνάει έξω τον Ισπανό. Δεν βρίσκω λόγο να κάνει κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου. Εκτός αν κάποιος είναι εντελώς στα κόκκινα και δεν μπορεί να πάει άλλο. Okay. Αλλά αυτό θα φανεί περισσότερο αύριο, που θα είναι και η τελευταία προπόνηση. Γιατί είδε πως θα έφτιαξε η ΕΠΟ με το πρόγραμμα ο Άρης σήμερα χαλάρωμα, αύριο προπόνηση και αναχώρησε κατευθείαν για τη Λάρισα. Και μετά Κυριακή χαλάρωμα, Δευτέρα τελευταία προπόνηση και Τρίτη ξανά με την Ξάνθη. Ένα εκπληκτικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Με μόλις 2-3 μέρες έτσι να μεσολαβούν ανάμεσα στα παιχνίδια του. Αυτή τη στιγμή θα έχει την ευκαιρία λίγο να πάρει κάποιες επιπλέον ανάσεις μετά τον επαναληπτικό με την Ξάνθη, έχοντας βέβαια μπροστά του πολύ δύσκολο παιχνίδι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της Νόβα. Για το Βόλο. Για το Βόλο. Ναι. Μια που είναι μάγκας ο Αχιλλέας και έλεγε ότι θα φύγει από την Νόβα, αν αυτή είναι στο Μαρινάκι και τα λοιπά, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέει δεξιά και αριστερά. Πάρα πολύ ωραία. Του λέει η Νόβα, επειδή έχεις κάνει δυσφημιστικές εναντίον μου και τα λοιπά, πάνε βρες τώρα αλλού τηλεοπτικό. Καλά του εξηγήθηκε, θα λέγαμε. Τηλεοπτικό πάροχο. Βλέπω να μην βλέπουμε τα μάτς. Καλά του εξηγήθηκε. Το Ολυμπιακού Βόλου από εδώ και στο. Παίξαμε. Δεν μας ενδιαφέρει. 1-0. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Λοιπόν. Έχει δείξει τι έχει παίξει. Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός έπαιξε. Έπαιξε. Παίξαν, ναι. Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός έπαιξε. Ολυμπιακός Βόλου, Βόλος. Αυτό το Βόλος, ναι, συγγνώμη. Βόλος. Από συνήθεια. Ναι. Μπερδεύομαι. Ναι. Έχουν παίξει εκεί μέσα Παναθηναϊκός. Μόνο Πάσκα, ο Ολυμπιακός Μουνέκ δεν έχει πάει. Ναι, που ήταν, έχει γίνει το κέντρο μας σε Ριζούπολη. Δεν βλέπω να το βλέπει το μάτσο. Αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ναι. Ο Μπέος, αν όντως δεν του δώσαν λεφτά και πληρώσαν όλους τους υπόλοιπους. Ο Μπέος που δεν έχει κανένα ρόλο στο Βόλο, έτσι, οκ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχει δίκιο.
Αυτό όμως το οποίο δίνει πάτημα στην Νόβα και έχει δίκιο η Νόβα είναι, είναι ότι κάνει δυσφημιστικές δηλώσεις για την Νόβα. Πήγαινε μόνος σου και πες στην Νόβα, δεν με πλήρωσες. Όχι, αφού βγήκες και είπες ότι είμαι μάγκας και εγώ δεν θα είμαι στο Μαρινάκι το τέτοιο. Φύγε! Το δίκιο το έχασε εκεί. Φύγε! Δεν έκανε το μάγκα. Ότι δεν τα θέλω τα λεφτά του Μαρινάκι. Μεταφραστής. Δηλαδή παίρνω τα λεφτά του Μαρινάκι αλλά τα βρίζω. Φύγε! Μεταφραστής. Από το τεράστιο συνδρομητικό αυτό κανάλι. Εμάς ο Σαρέγουλη δεν έκανε τέτοια, γιατί. Ο μεταφραστής μας. Ναι, διερμηνε, μιλάει πέντε γλώσσο Σακισλόγλου. Σακισλόγλου, όχι, Σαρέγουλου. Σακισλόγλου μιλάει πέντε γλώσσο, εγώ Σακισλόγλου λέω. Δεν ξέρω Άκη. Θα πάρω Άκη. Δεν ξέρω Άκη. Θα πάρω Άκη μεταφραστή. Ε, πώ παιδεύει τον Σαρέγουλου με τον Σακισλόγλου. Φαντάζομαι ο Σαρέγουλου να βγει για κάτι δηλώσει. Σα Σακισλόγλου. Ή να πάει στο Σάρθρον. Σαμπέο, σαμπέο. Μιλάει πέντε γλώσσε, παιδιά ο Σαρέγουλου. Ε, ο Μπέος, ο Σαριόγλου μιλάει τρεις. Ε, ντροπή. Ντροπή. Λοιπόν. Τι στιγμή μιλάει ο Αντώνη, κάτσε. Βάζει και τα ελληνικά μέσα. Ε. Τι. Έχει ένα θέμα με τα ελληνικά. Τώρα μιλάει και τη γλώσσα της περιοχής που μένει. Και πέρασαν για Παρασκευή πάνω στο χωριό. Τα φιλιά μας. Ντροπή. Φίλος. Ντροπή. Ντροπή. Φίλος μας. Ντροπή. Λοιπόν. Αυτά. Σε σχέση και με το παιχνίδι, με την Νόβα και τον κύριο Αχιλλέα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια του, του θέματος. Λοιπόν, άρα για Λάρισα δεν έχεις να μας πεις τίποτα. Από αύριο περισσότερα. Τι αύριο, ρε φίλε, αύριο το. Αύριο Χρήσανθη θα ανακοινωθεί και αποστολή. Τι, έτοιμη δουλειά. Τι. Τι. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό. Το θυμάμαι. Μην το βάλεις. Λοιπόν, την Τρίτη, προσέξτε λίγο, μεγάλη, τεράστια προσοχή. Γιατί τη φορά που άρχισε και έρθει 0-1 στην Ξάνθη, φιλέ, στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο αποκλείστηκε. Σταμάτα, ρε. Αυτό λέει η προϊστορία. Σταμάτα. Εντάξει. Όχι εντάξει. Σταμάτα. Όχι εντάξει. Προσοχή! Αυτή η Ξάνθη που είδα χθες δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκλείσει τον Έρη. Πρέπει ο Άρης δηλαδή είναι πολύ κακός για να αποκλείσει από αυτή την Ξάνθη. Και ο Άρης αυτός που είδα εγώ χθες δεν χάνει στη Λάρισα. Αλλά από τη Λάρισα έχασε. Ναι, ρε, χρειάζεται τη Λάρισα, έχασε να κάνουμε. Έχεις κάνει 15 κλασικές εκφυγές και δεν έχεις βάλει γκολ. Ακριβώς. Οκ. Προσοχή! Τι να κάνουμε, δεν έμπαινε. Να μπει! Και όχι σούτ έξω από την περιοχή από 30 μέτρα Χρήσανθε. Όχι σούτ. Μπροστά στο τέρμα. Όχι σούτ γκρεν. Για το σούτ θα πούμε μετά τις 6. Γιατί? Τώρα να πούμε. Μετά τις 6 θα πούμε. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Γιατί? Έχεις 1 λεπτό και 59. Σου έχω πει τα ρολόγια σου όλα πάνε λάθος. Όχι, πάνε πάρα πολύ σωστά Χρήσανθε. Χθες. Χθες τι. Πήγαινε πίσω το ρολόι σου. Του ρολόι χειρό. Κινητό πήγαινε σωστά. Και πηγαίνει σωστά. Και γιατί μας έλεγες το χρόνο με το ρολόι χειρό. Χρονόμετρο. Δεν πάει με την ώρα. Ο οποίος Παπαδόπουλος έχει το χρονόμετρο και αντί να το μηδενίζει. Το σταματά, το αρχίζει και συνεχίζει και λέει ας πούμε μία ώρα και πέντε λεπτά. Εγώ μου χρονόμετρο βάλε, 45. Το σταματάω 45 και το συνεχίζω μετά. Χωρίς να το κάνω έτσι. Κακός. Δεν με μπολεύει. Διαφορετικά. Γιατί το βάζεις πάλι από το 0. Δεν θέλω. Θέλω να συνεχίσει από εκεί που το σταματάω. Να λες 35 λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Δεν θέλω να το λέω αυτό. Τι λες, μία ώρα και 10 λεπτά στο παιχνίδι. Όχι, λέω. Έτσι όμως είπες. Μία ώρα και 10 λεπτά, λέω ρε Χρήστα. 20 λεπτά πριν το τέλος και ήταν 14. Εντάξει, ναι, δεν είπα ψέματα. Εδώ δεν είπα 20 λεπτά. Είπες... Λιγότερα από 20 λεπτά είπα. Α. Λιγότερα από 20 λεπτά πριν το φινάλε. Δεν είπα ψέματα, είπα την αλήθεια. Είπε πόση ώρα απομένουν. Λιγότερα από 20 λεπτά για το φινάλε. Εσύ τι καταλαβαίνεις, σε ποιο λεπτό είναι το μάτς. Λιγότερο από 20 λεπτά, είπε. Απομένουν λιγότερο από 20 λεπτά για τη λήξη του μάτς. Δεν είχε βάση. Σε ποιο λεπτό σκέφτεσαι εσύ ότι είναι το μάτς? Σε ποιο λεπτό, ποιο θα έλεγες? Στο 50, στο 60, στο 70, σε ποιο? Σε ποιο σκέφτεσαι εσύ? Εν καταλάβεις, είμαι εγώ. Λέει 20 λεπτά, λιγότερο από 20 λεπτά. Το 75 θα σκεφτείς? Δεν θα σκεφτείς το 70. Ήτανε, πρόσεξε, ήταν το 76 του αγώνα. Και είπε λιγότερο από 20. Έχει βάση αυτό που είπα. Εκεί δεν είπες λιγότερο από 50. Πάλι και αυτό βάση έχει. Καλά, εσύ το πήγες τώρα. Λιγότερο από 90. Εσύ το είπες. Από ένα πράγμα πιάστηκες πάλι. Από ένα. Από ένα πράγμα, δύο, 90 δύο, λεπτά. Δύο πράγματα. Ναι, και το τσιγάρο. Άναψες ένα τσιγάρο και ένα πουράκι. Ναι. Έχω κάνει την καταγγελία. Έχει καταγραφεί στο 1142 της Ξάνθης. Και θα έρθει το αυτόφορο να σε πάρει. Με το κρύο που είχε χθες. Θα έρθει το αυτόφορο να σε πάρει. Δεν βγαίνα για έλεγχο ποτέ. Το 1142. Δεν χρειάζεται έλεγχος. Κατήγγειλα εγώ. Έκανα καταγγελία. Έκανες καταγγελία. Με ονόματα επώνυμο. Σε, και μάλιστα σε αθλητικό χώρο. Διπλάσιο το πρόστιμο. Πόσο Χρήσανθε? Το ξέρεις ότι απαγορεύεται στα δημοσιογραφικά το Βικελίδης πλέον, έτσι. Με το γραφείο του που έχω συνομιλήσει, Χρήσανθε μου έχει διαβεβαιώσει. Μαζί θα σας βάλω μέσα. Ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Μαζί θα σας βάλω μέσα.
Εξαιρετικό γραφείο τύπου. Το μόνο που τον έσωσε χθες ναι. ήταν ότι είδα ότι είναι ένα πόντο πιο κοντό από το Φετατζίδι. Γιατί του έβαλα δίπλα-δίπλα. Είναι πιο κοντό από το Φέτφα. Όχι, αποκλείεται. Αν φοράει τάπες ο Φέτφα. Ναι. Είναι. Φετφατζίδης που μετά το παιχνίδι χθες στα αποδυτήρια έψαχνε φωτογραφία να δει το καρέ από τη φάση με το Ματσίνι και ρωτούσε ήταν ή δεν ήταν. Και μόλις το είδε έφρυξε. Ναι. Έφρυξε πραγματικά. Και όχι μόνο αυτός, εντάξει. Όλοι δηλαδή και οι παίχτες και τα μέλη τεχνικού team και ο Αλέξανδρος ο Μανιός ρωτούσαν ήταν ή δεν ήταν. Ψάχναν να δουν λίγο εικόνα και όταν βλέπανε την εικόνα λέγανε απίστευτο. Αλλά έκανε απίστευτο και όμως αληθινό. Διαιτητικό ελληνικό. Ας κάνει ο Άρης τη δουλειά του στον επαναληπτικό. Έτσι. Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο break. Θα επιστρέψουμε με Σούντγκρεν, με μπάσκετ. Μην ξεχνάτε, 3 εισιτήρια για Άρης Ξάνθη, 3 εισιτήρια για Άρης Ηρακλής. FM και όνομα τεπώνυμο, ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο 54526. Πώς είπαμε τον γράφει. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα εισιτήρια που δίνουμε. Μπόλικα σήμερα κιόλας. 3 για ποδόσφαιρο, 3 για μπάσκετ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο ποδόσφαιρο για το Άρης Ξάνθη την ερχόμενη Τρίτη ο Κλεάνδης Βικελίδης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο μπάσκετ για το Άρης Ηρακλής Σάββατο 6 παρατέταρτο στο Nick Gallis Hall για να στηρίξετε την προσπάθεια των παικτών του Σάββα Καμπρίδης που δεν θα έχει και κόσμο στη Λάρισα γιατί επίσημα τουλάχιστον. Σάββα Καμπρίδη. Ναι. Γιατί δεν είναι πρόθυμη ούτε η Λάρισα ούτε η αστυνομία της Λάρισας να πάρουν οι φίλοι του Άρης εισιτήρια. Δεν θα έχει, ναι. Για το μάτι του Σαββάτου. Εντάξει, θα έχει τώρα κάποιου που θα πάνε χωρίς διακριτικά σίγουρα στι θύρες που θα δεν ανοίξουν. Δεν θα ανοίξει θύρα τέτοια νομίζω. Όχι θύρα για τον κόσμο, ρε, μέσα εκεί πέρα. Α. Και αυτό σου λέω. Θα έχει κόσμο, απλά δεν θα είναι με διακριτικά ούτε θα εκδηλώνονται. Okay, θα υπάρχουν. Όταν θα υπάρχουν, θα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Επιφανείς όπως υπήρχαν και χθες. Σαν και εμένα, ναι. Ναι, και τον κύριο Ηλία. Μπουρμπουάρ αφήσαμε στο σαλέ. Άφησε! Άφησε μπουρμπουάρ, μου είπε ο Ηλίας. Απλά. Και το άφησε, λέει, γιατί έτσι λέει ένας άλλος σερβιτόρος βρήκε 10 εκατομμύρια και αγόρασε το σαλέ. Και σου λέει τώρα, δεν θα υπάρχει και ένας σερβιτόρος εδώ πέρα ο οποίος θα πάρει αυτά τα λεφτά, θα τα επενδύσει να πάρει κανένα άλλο ξενοδοχείο. Σωστά. 10 εκατομμύρια, ρε φίλε. Ξέρεις τι είναι από τα μπουρμπουάρ να μαζέψει 10 εκατομμύρια. Δουλειά, με δουλειά έγιναν όλα αυτά. Να είσαι σερβιτόρος και να κάνεις 10 εκατομμυριάρες. Κάποτε ήταν Αμερική, η χώρα των ευκαιριών. Έτσι τώρα είπε. Και λέει ο Ηλίας, ποιος είναι next, τέτοιο, να αγοράσει κανένα ράντσο. Εμείς δεν πήγαμε στο σαλέ. Εμείς πήγαμε. Πήγαμε στην πόλη. Εμείς στην πόλη δεν δώσατε λεφτά. Εμείς τα δώσαμε εκεί που πρέπει. Τα χρήματα. Πόλη, κανονικότατα. Και πολύ ωραίο το γλυκό. Χαιρετίζω στη φίλη μου τη Ρούλα. Όχι, ωραία πράγματα. Η σερβιτόρα εκεί πέρα. Δεν έφαγες. Εξαιρετική, όχι. Εξαιρετική. Μάλιστα. Πάντα μας προσέχει, μας έφερε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκάκι. Κρέμα μπρουλέ. Κρέμα μπρουλέ. Ωραία. Φοβερή. Φοβερή. Καλή. Να πάτε, φίλε, στο σαλέ. Να πληρώσετε. Πολύ ωραία εξυπηρέτηση. Όλο γεμάτο αριανού. Πώς δεν θα ξαναπάμε. Πότε. Α, δεν ξαναπάμε. Πάμε γενικά. Με την Ξάνθη παίζει και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά εδώ. Και μπορεί να κάνει και καιρό μετά να ξαναπέξει, να ξέρει. Θα φανεί. Θα φανεί. Εκεί. Θα φανεί. Θα πάμε την ΚΑΠΑ 17. Λοιπόν. Σωστό. Λοιπόν. Για το Σούντγκρεν. Για το Σούντγκρεν. Πες μας για το Σούντγκρεν. Καταλαβαίνετε και εσείς και με το Χρήστο να το λέμε εδώ και ένα μήνα στην εκπομπή. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εντάξει, οκ. Δεν υιοθετεί ο Χρήστο. Εντάξει, ότι υπάρχει ένας Δεν είπα ότι δεν υιοθετώ. Είπα δεν λέω. Υπάρχει ένας προβληματισμός, είναι δεδομένο για το Σουηδό και νομίζω ότι βλέπετε και εσείς ότι η απουσία του από την αποστολή της ομάδας στις τελευταίες αγωνιστικές φανερώνει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπολογίζεται από τον προπονητή. Και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο και από το γεγονός ότι έχει τραβήξει τον βασικό του στόπερ στα δεξιά και έχει μονιμοποιήσει πλέον τον σταθερότατο Δηληζήσι στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον. Συγγνώμη, αλλά ακόμα και αν επαναφέρει τον Σούντγκρεν εκεί δεξιά, φίλε, ο Δηληζήσι δεν βγαίνει από την 11η. Θα πρέπει να βγει ο Ρόζ. Okay. Τι α σου πω. Ο Δηληζήσι είναι ο καλύτερος αμυντικός του Άρη στα τελευταία. 3 παιχνίδια. Εντάξει, ο Δηληζήσι οπότε παίζει σταθερότατος είναι. Όχι, ξαναλέω. Στα τελευταία 3 παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσω. Λοιπόν, είναι φανερό λοιπόν ότι αυτή την περίοδο δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Και γενικότερα φαίνεται να είναι κάπως έτσι αβέβαιο να το πούμε το μέλλον του στην ομάδα. Δεν λέμε ότι θα φύγει, αλλά... Δεν μπορείς να βάλεις και το χέρι σου φωτιά ότι θα μείνει μετά από το πέρας του μεταγραφικού Γενάρη τον οποίον διανύουμε. Με το Σούντγκρεν βέβαια δεν είναι μόνο το αγωνιστικό γιατί αγωνιστικά
κακά τα ψέματα, είναι ένας παίκτης ο οποίος με εξαίρεση δύο-τρεις καλές εμφανίσεις που είχε, και οφείλαμε να το πούμε, εντάξει, δεν κατάφερε να σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Κανένας δεν είπε ότι είναι κακός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν στην ΑΕΚ τόσα χρόνια βασικός. Απλά φαίνεται ότι δεν ταιριάζει σε αυτό το οποίο παίζει ο Άρης, αυτό το οποίο παίζει ο Έννη, και δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα μετά από αυτούς τους, μετά από αυτό το πρώτο εξάμεινο, επτάμεινο που βρίσκεται στην ομάδα. Με το Σούτριν υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε πριν περίπου δύο μήνες, και το γράφουμε και σήμερα στο Λαμπαουτάρης. Όταν είχε πάει τον περασμένο Νοέμβριο για να πληρωθεί νωρίτερα την επόμενη δόση συμβολέου του. Η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι ζήτησε να πληρωθεί τη δόση του Γενάρη, τον Νοέμβριο. Ναι. Ελλάδα είμαστε, ρε φίλε, ναι. Και Άρης. Πληρώνουμε, ναι. Προπληρώνουμε δύο μήνες μπροστά. Κάτι τέτοιο. Είμαστε ναι. Ομαδάρα ή δεν είμαστε. Ναι, κάτι τέτοιο, δηλαδή, επειδή και οι άνθρωποι της ομάδας έμειναν λίγο παγωτό και το ρωτήσανε για ποιο λόγο, αυτό το οποίο τσαπάτησε ο Σούντγκρεν ήταν ότι αυτό συμφώνησε το καλοκαίρι. Άμα το συμφώνησε, φίλε, το υπέγραψε. Έχει, υπάρχει. Και οι άνθρωποι της ομάδας. Θα λέω, υπάρχει ότι... υπογραφή, υπάρχει. Γιατί αν σου το είπα εγώ. I'm sorry. Αν όμως αυτό είναι γραμμένο και υπογεγραμμένο. Αν φίλε, γραμμένο, θα έπρεπε να γίνει. Αν είναι γραμμένο, θα είχε γίνει. Ναι, επίσης, αυτό το οποίο του είπαν οι άνθρωποι της ομάδας. Συμφωνήθηκε βέβαια να πούμε το εξής. Συμφωνήθηκε γιατί ο παίχτης για να έρθει νωρίτερα εδώ άφησε τα χρήματα του μήνα εκείνου της ΑΕΚ. Ήταν όμως κάτι για το οποίο δεν είχαν ενημέρωση οι άνθρωποι που είναι τώρα στην ομάδα. Και του είπαν, γι' αυτό ξαφνιάστηκαν και του είπαν ότι θα πληρωθεί όταν πληρωθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Άξι. Τώρα δηλαδή. Πληρώθηκε τώρα όμως. Και αυτό δημιούργησε ένα θέμα. Ναι. Τέλος πάντων, σπάστηκε, να το πω έτσι λίγο εισαγωγικά, και ο ποδοσφαιριστής. Να ξέρω ότι δεν είναι επαγγελματίας φυσικά, δεν αμφισβητούμε κάτι τέτοιο. Κανονικά στις προπονήσεις. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την παρουσία του γενικότερα, την αγωνιστική και στις προπονήσεις. Και στα παιχνίδια, όλα αυτά τέλος πάντων συνθέτουν ένα πακέτο που σε κάνει να φτάνει στο συμπέρασμα ότι κάτι τρέχει με τον Σουηδό. Ξεκίνησε και ένα συμβόλαιο, παιδιά, 200.000 ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή στις τελευταίες αγωνιστικές είναι παρκαρισμένο στην κερκίδα. 200 είναι. Ναι. 200 παρκαρισμένα στην κερκίδα. Και άλλα 130 του Ούγκο Σόουζα παρκαρισμένα στην κερκίδα. Αυτό είναι στις 18.000. Okay. Και τι κάνει. Είναι μια κερκίδα... εναλλακτική. Α. Είναι μια εναλλακτική τα 130 του Σόουζα. Ναι. Και 280 του Ντουάρτε στην κερκίδα. Και 120 του Μενέντε στην κερκίδα. Τι προεδράρα έχει, ρε φίλε. Τα λεφτά στην κερκίδα. Τι πληρώνει όλους. Τα λεφτά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, Χρυσά. Πω. Εντάξει. Εντάξει. Ένα εκατομμύριο παρκαρισμένο στην κερκίδα, δηλαδή. Πάνω κάτω. Είναι πολλά λεφτά για τον Άρη. Give or take, που λένε και ξένοι. Είναι πολλά λεφτά για τον Άρη. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Και είναι και με σαραντάρια. Ναι. Εφορίας. Είναι και εφορία. Είναι με σαραντάρια εφορίας. Αυτά βέβαια έχουν ήδη πληρωθεί της εφορίας, οπότε. Ναι. Γιατί πληρώνονται κατευθείαν, να ξέρετε. Καταλογίζονται και πληρώνονται. Και όταν ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει θέμα αυτή τη στιγμή υγείας, τραυματισμού κτλ., μένει εκτός αποστολής, καταλαβαίνετε, και αυτός ο παίκτης, έτσι, καταλαβαίνετε ότι κάτι τρέχει. Εγώ πάντως θα σου πω το εξής. Ναι. Καταρχήν, είναι ξεκάθαρο ότι όταν αρκετοί λέγαν κοιμισμένο τον Έννη κτλ., σας είπα 2-3 πράγματα. Δεν πήρα ακριβώς την πλευρά του με την έννοια της ότι έχει σε όλα δίκιο. Ίσα-ίσα στο παιχνίδι με τη Λαμία θεωρώ ότι είναι βασικός υπεύθυνος για την απώλεια των 2 βαθμών. Γιατί έκανε λάθη. Από εκεί και έπειτα όμως το πρόσημο για τον Έννικ είναι απολύτως θετικό. Και δεν είναι απολύτως θετικό μόνο με βάση τη βαθμολογική συγκομιδή, είναι με βάση την εικόνα της ομάδας. Πέρα από τη βαθμολογική συγκομιδή που επίσης είναι σημαντική. Ναι. Άρα για έναν προπονητή ο οποίος έχει έρθει με σούσεις της περίοδου και παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο ο Άρης, που είναι καλύτερο από το πρόσωπο που παρουσιάζει με τον Παντελίδη πέρσι, δικαιούται και περαιτέρω πίστοσης χρόνου και δικαιούται να κάνει και τις δικές του επιλογές, παιδιά. Γιατί ο Έννινγκ αυτή τη στιγμή κρίνεται και διαχειρίζεται ένα υλικό που δεν είναι το οποίο ναι, δεν το έφερε αυτός. Άρα δεν γίνεται να είμαστε τόσο πολύ αυστηροί με τον Έννινγκ. Ωστόσο θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί από την άλλη πλευρά και ο Έννινγκ να είναι απόλυτα απόλυτος με κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή τι θέλω να πω. Δεν γίνεται την δεδομένη χρονική στιγμή μονίμως και πάντα να ψάχνουμε να βρούμε κάποιους παίχτες για να πλαισιώσουν κάποιες θέσεις αλλάζοντάς τους από την βασική τους θέση. Δηλαδή να πάρω το Σάσα από τον πάω δεξιμπακ, να πάρω τον Τάδε, τον Ρόζα από το στόπερ, τον πάω δεξιμπακ. Και την ίδια στιγμή
η ομάδα να πληρώνει κάνα χαρτί. Κάνα χαρτί, όχι 30 χιλιάρικα, όχι 50 χιλιάρικα. Δεν είναι ο Μπακαγιάννης και ο Μπακαλιάνης και ο Μπακούτσης. Μπακούτσης και πώς θα λένε τα δύο τα παιδιά, το αριστερό μπακ και το. Σεγγέλης και ο Μαρμαρίδης. Αυτοί που είναι έξω. Να. Εγώ θεωρώ ότι ο Σούντγκρεν, ο Κωνσταντινίδης, ο Σόουζα, ο Μενέντεθ, και μιλάμε για τα μπακ, γιατί εκεί είναι το θέμα μας, στα δύο ακραία μπακ. Ο Σόουζα είναι στόπερ. Γι' αυτό το λόγο, ναι, όχι, ο Σόουζα παίζει και μπακ. Ναι, αλλά η βασική του θέση είναι αυτή του στόπερ. Ναι ρε φίλε, το θέμα μας όμως και οι αλχημίες που έγιναν μέσα στην ομάδα και δημιουργήθηκε και η όποια ένταση εντός της ομάδας, όχι από τους παίκτες, ενώ ότι ο κόσμος έλεγε γιατί παίρνει το Σάσα και το βάζει εκεί και τα λοιπά, αυτό εννοώ, και οι ανακατατάξεις έγιναν με βάση το γεγονός ότι ο προπονητής έψαξε να κάνει εσωτερικές αλλαγές, επειδή δεν του έκανε στα μάτια του ο Σούντγκρεν, ο Κωνσταντινίδης, ο Μενέντεθ, ο Σόουζα και όποιος άλλος ποδοσφαιριστής για τα άκρα της άμυνας, είτε λόγω τραυματισμού του Κόρχουτ σε δύο μάτς, είτε λόγω απουσίας, λόγω καρτών, τι έκανε ο Σούγκεν, ήταν, είχε δηλητηρίαση, τι είχε πάθει. Ναι, ναι, ναι. Και πήρε και έβαλε τον, τον Σάσα. Ναι. Και άρα έβαλε τον Μπά στο κέντρο. Και άρα είχε προβλήματα σε κάποια παιχνίδια, όπως με τον Ατρόμητο. Έτσι. Ενώ βλέπεις όταν παίζει ο καθένας στη θέση του τι ακριβώς γίνεται. Ναι, αλλά τώρα στην εσωτερική αλλαγή που έκανε δεν το έχει βγει σε κακό με τον Σάσα. Περίμενε όμως. Ναι, αλλά. Την... Σωστά. Αγωνιστικά. Αλλά και πάλι δεν είναι μόνη. Αγωνιστικά. Ναι. Οικονομικά όμως. Ναι, εσύ πληρώνεις το Σούντγκρεν 200, το Μενέντεθ 130, τον Σόουζα 130, τον Κωνσταντινίδη 100, πόσα είναι το παιδί δεν ξέρω. Δίνεις λοιπόν, ναι, δίνεις λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έχεις 3-4 παίκτες που είναι παρκαρισμένοι. Ναι. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Ναι. Ή πρέπει οι παίκτες οι οποίοι πληρώνει ο πρόεδρος να παίζουν, ή πρέπει να λύσουν το συμβόλαιό τους με το μικρότερο δυνατό κόστος και να έρθουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Ναι. Δεν μπορεί ο Άρης να ζει με το φόβο του διαστρέμματος του Κόρχουτ. Και να σου πω και κάτι. Ο Κόρχουτ δηλαδή θα παίξει τώρα το Σάββατο και θα ξαναπαίξει την Τρίτη. Πώς θα γίνει αυτό? Περίμενε. Θα ξαναπαίξει την Τρίτη, θα ξαναπαίξει την Κυριακή και θα ξαναπαίξει την Πέμπτη και θα ξαναπαίξει την Κυριακή. Βάλε την Τρίτη. Γιατί υπάρχει πας Τρίτη Ξάνθη, Κυριακή Ολυμπιακός, Πέμπτη Ξάνθη, Κυριακή Αγρίνιο. Βάλε την Τρίτη αριστερό μπακ με την Ξάνθη, σε Γκέργη. Ποιο Ξάνθη, με τον Ολυμπιακό το βάλουμε. Λοιπόν, μας κορυδεύετε, εσείς κορυδεύουμε κι εμείς. Βάλε το σε Γκέργη την Τρίτη με την Ξάνθη. Δεν έχει συμβόλαιο σε Γκέργη. Θα έχει συμβόλαιο. Την Τρίτη να κάνει ο Σεγκέρκη, να κάνει κανένα 0-1 Ξάνθη, να χάσει το κύπελο και μετά να μου λες «Εδώ Σεγκέρκη πήγες και έβαλες!» Δεν γίνεται. Νίκο. Θα δούμε μέχρι τότε. Έχουμε άλλο μάτς μέχρι την Ξάνθη. Έχουμε τουλάχιστον. Πρέπει λοιπόν τον Κωνσταντινίδη. Δεν τον έχει δώσει κανένα ούτε μια ευκαιρία φέτος, ρε φίλε. Δεν γίνεται με τη στάμπα επειδή είναι το παιδί του Διαμαντόπουλου να μην παίζει το παιδί. Να λέμε την πραγματικότητα στον κόσμο του Αρνίκο. Και να λέμε ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν τον θέλεις. Είναι θεμητό. Είναι θεμητό να μην θέλει ο προπονητής κάποιους ποδοσφαιριστές. Απελευθέρωσε τον μπάτζετ. Για τον Κωνσταντινίδη. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και με την Ξάν θα βάλει το Μενέντεθ. Γιατί, πρόσεξε. Ο Κωνσταντινίδης δεν έχει πάρει ούτε μία ευκαιρία. Θα μπορούσε να πάρει μία. Τι είπα εγώ τώρα. Ναι. Κάτι άλλο. Αυτό συμπληρώνω αυτό που το πήρε εσύ. Ναι. Δηλαδή το Σούντγκρεν τον είδαμε. Τον Ντουάρτε τον είδαμε. Το Μενέντεθ δεν τον είδαμε. Δεν είναι ο Βαλέρη για του παλιού. Δεν είναι ο Βαλέρη. Πατρίκ Βαλέρη. Δεν είναι ο Βαλέρη. Ναι. Δεν είναι άχρηστο ο Σούντγκρεν. Όχι, είναι καλό. Ναι, είναι ένα καλό ποδοσφαίρμα δυναμίες. Δεν είναι αυτό που περίμενε σίγουρα. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι τελείω έξω. Δεν κουμπώνει αυτό το οποίο θε. Ναι, δεν γίνεται να είναι τελείω έξω σε μάτς. Σε μάτς Σάββατο Τρίτη. Άμα δεν του κάνει, τι να κάνουμε. Άμα δεν του κάνει, θα χτυπήσει αυτό που έχει και δεν έχει κανέναν. Μη φωνάζει. Δεν είναι αέρα. Και να το βάλει αναγκαστικά στο μάτς που δεν θε να το βάλει. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό το οποίο κάνει. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ωραία. Λοιπόν, με τον Κωνσταντινίδη. Παιδάκια! Υπάρχει, είναι, νομίζω ότι είναι άδικο το γεγονός ότι δεν έχει πάρει μια ευκαιρία. Okay. Τον φάγατε! Ναι, τον φάγαμε, δεν πήρε ποτέ μια ευκαιρία. Θα πρέπει να πάρει μια. Κολλητή του Τζανακάκη. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, μην πας να με ανοίξει άλλη κουβέντα τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Βαλέρη είναι ανώπεδα. Το Μενέντεθ τον έχει βάλει να προπονείται μόνο του και θα το βάλει στην Τρίτη με την Ξάνθη, λες, θα. Πώς, τι. Τι. Καλησπέρα. Γιατί τον έβαζε να προπονείται μόνο του. Αφού δεν τον υπολογίζει. Να έπαιζε με την Ξάνθη, τον έβαζε την Τετάρτη.
Έχει παίξει πολύ FIFA με τον Χριστάκο στις γιορτές. Και αυτό. Το ναι, με έχει διαλύσει. Σε έχει διαλύσει. 6-0 με κέρδισε προχθές. Τον αφήνεις. Τι? Τον αφήνεις. Πέρσι τον άφηνα. Φέτος δεν έχει. Φέτος νομίζω ότι τον αφήνω. Ενώ. Και λέω ότι τον αφήνω. Ενώ με διαλύσει κάθε μάτς. Το παιδί έχει προπονηθεί. Που κάνει κάτι τρίπλες αυτά. Φετφατζίδης έχει γίνει. Έχει γίνει φέτφε, μάλιστα. Κοίταξε, είναι μετρό και αντίστροφα. Σε 2-3 χρόνια. Ναι. Ας πούμε, παίζουμε ποδόσφαιρο τώρα. Τον αφήνω να κερδίσει. Ναι. Δεν είμαι σαν τον Αλεξανδρή που κέρδισε και το γιο του. Λοιπόν. Τον αφήνω να κερδίζει. Νομίζω ότι σε 2 χρόνια δεν θα μπορώ. Μόνο στον μπάσκετ μπορώ να τους κερδίζω. Μόνο εκεί μπορώ ακόμα. Στο PlayStation λες ή στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα, στο PlayStation χάνω. Χάνεις εκεί, μάλιστα. Μπάσκετ έχεις να παίξεις καιρό, είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να το αναλύσουμε σε κάποια στιγμή. Δευτέρα έπαιξα. Α, έπαιξες πάλι. Μάλιστα. Δεν μας ενημερώνεις γι' αυτό, δηλαδή. Να παίξω. Είχα 1 στα 28. Έπαιξα μετά από ένα μήνα με συν 28 κιλά που έγινα στις γιορτές. 1 στα 28, έβαλα βέβαια ένα κρίσιμο. Ναι, αλλά θα είσαι το βαρύ κορμί μέσα στην περιοχή. Μέσα στην περιοχή, μέσα στη, κάτω από τη ρακέτα. Τριάρι με στη ρακέτα. Έφαγα και μια τάπα από ένα παοξί. Είσαι τριάρι, ε. Ναι. Δηλαδή το τεσσάρι και το πεντάρι, πόσο ύψος έχουν αν εσύ στο τριάρι, Χρυσανδρικάτση. Το ίδιο με μένα. Το ίδιο με σένα. Mm. Είναι πιο αθλητική. Εσύ άμα σ' αρέσει, γιατί έχει περιφερειακό σου του, Χρυσανδρικάτση, θα λέγαμε. Εγώ έχω μόνο περιφερειακό σου, δεν έχω τίποτα άλλο. Και κάτω από το καλάθι. Γενική είσοδος 10 ευρώ, Μυρακλή. Μπράβο. Για το Σάββατο. Το ανακοίνωσε σήμερα η ΚΑΕ. Μπράβο! Από σήμερα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Μπράβο! Για το μάτι Σαββάτου. Για την 15η αγωνιστική. Ναι. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Βλέπω στις θύρες 2 και 3 15, courtside 80. Τα παιδικά 5 ευρώ κατόπιν συνεννόηση με την ΚΑΕ. Στο τηλέφωνο 2310-2656-00. Τρόποι διάθεσης ηλεκτρονικά μέσω της Viva. Και για τα εισιτήρια του αγώνα του Σαββάτου, αλλά και για τα εισιτήρια διαρκείας του Β γύρου. Τα οποία μπορείτε επίσης να προμηθεύεστε για την οικονομική στήριξη της ομάδας, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να ανταποκριθεί. Και φυσικά από την boutique της ΚΑΕ στον Ingalls Hall, καθημερινά τις 12 μέχρι τις 8. Και μην ξεχνάτε μαζί σας και τον αριθμό ΑΜΚΑ για να πάρετε το εισιτήριο σας. Αύριο θα έχουμε και τον Αντώνη τον Γκάτζιο για να πούμε και καλύτερα, να κάνουμε έτσι. Να τα πείτε. Ένα pre-game του derby που υπάρχει ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Θα το κάνετε, ναι. Θα το κάνουμε, Χρύσανθε. Ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ρόι Τάρπλη. Έλα, Ρόι. Το είπαμε και. 51 χρονών. Όχι χθες, το μεσημέρι. Ναι, χθες. Χθες δεν ήταν. Αυτό το να κάνω δύο εκπομπές μαζί. Χθες δεν ήταν σήμερα, για να το πείτε χθες. Χθες δεν έκανες εκπομπή, βασικά. Μπορεί να λέγαμε σαν αύριο. Να το αναφέραμε γι' αυτό. Ναι, αλλά είχα παρουσία σε τρεις εκπομπές. Μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τηλεφωνικά. Εδώ άλλοι βγαίνουν κάθε μέρα τηλεφωνικά. Σε πείραξε μια μέρα που βγήκα. Επιβεβαιώνει. Τι μου λες τώρα. Επιβεβαιώνει. Λοιπόν. Κάτσε να το κάνω κι εγώ από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Είσαι τυχερός που έχω τέτοιο. Μέχρι τις 7. Έχεις πολλά να διευθετήσεις εδώ πέρα και είναι πολύ καλό το ότι. Αυτό είναι το κακό. Το ότι πρέπει να είμαι εδώ για πολλές ώρες. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Άλλο. Άλλο νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα. Δεν έχεις καμιά άλλη είδηση να μας πεις? Όχι. Κάτσε να κάνω μια γύρα να δω για το θέμα με την ανάκριση και τα λοιπά. Ένας μου λέει κρυάρι, λέει, είσαι όχι τριάρι. Το σχέθηκα και εγώ, αλλά είπα να μην κρατήσω ένα επίπεδο. Επίσης μου λέει μεγάλη αλήθεια είπες για τον κολλητό του Τζάνα απέναντι. Άσε φίλε, καφέδες, τα ξέρω αυτά που κάνω. Ποιος είναι ο κολλητός του Τζάνα? Εσύ. Και άλλοι 2-3 στην πόλη. Ναι. Συνάδελφοι. Καλά. Τι είναι, τι καλά. Okay. Καταρχήν μου είναι πολύ συμπαθής. Από τα καλύτερα παιδιά. Από τα καλύτερα παιδιά. Να τον έφερα πίσω στον Άρη. Άνετα. Πήγε στον Πανετολικό. Να προσέχει. Θα τον αντιμετωπίσουμε κιόλας. Θα τον ρίξουμε 26 Ιανουαρίου. Τρία γκολ. Πανετολικό Άρης και Γιάννη. Δύσκολοι θα είμαστε εκείνη τη μέρα πάλι. 5 και 4. Θα είναι το τελευταίο μάτσα από μια σειρά αγώνων συνεχόμενων εκείνο. Ναι. Και είναι και αγρίνιο. Πώς πάμε εκεί? Α, μείνουμε το βράδυ, πιστεύω. Δεν υπάρχει. Θα μείνουμε. Α, μείνουμε. Εγώ θα μείνω. Α, μείνεις. Θα πάω στο αγρίνιο, ναι. Και εγώ θα πάω. Οικογενειακός. Δεν καλύπτουμε έξοδα. Δεν πειράζει. Θα τα εκπληρώσω εγώ. Θα τα εκπληρώσω το ΠΑΟΚ 24. Θα πληρώσω εγώ. Έχω ανάγκη. Ε? Μόνο και μόνο για τα παϊδάκια θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω για τίποτα. Ξέρεις. Εγώ γι' αυτό θα πάω. Γιατί περιστάχασα. Όχι, σαν απώλεια. Θα ρεφάρουμε φέτος. Έτσι. Απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένης των φίλων του Άρη, mm-hmm. αλλά και οργανωμένης των φίλων του ΠΑΟΚ για Λάρισα. Γιατί το Σάββατο παίζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και ο ποδοσφαιρικός Άρης, φίλοι, στη Λάρισα. Αλήθεια είναι αυτό.
Ωραία θα περάσουμε. Τι? Ωραία θα περάσουμε. Άρα προσοχή. Θέλει, θέλει. Και η δε. Θέλει. Μη μου. Μη με τρελαίνετε. Μη μου. Λοιπόν. Ναι. Στον Τζανακάκλη θα μείνεις. Καλό! Πιστεύω πως του έδωσες μια ιδέα τώρα, έλα Μανώ. Τι γίνεται φιλέ? Να σου πω. Έχεις μεγάλο σπίτι. Μόνος μένεις. Να σου πω. Έτσι. Καλό. Λοιπόν. Η Δημήτρης Παπαθανασίου. Ναι, άνετα εισιτήρια, δώστα. Χρήστος Παράσχου και Θεοδόσης Χαρισιάδης κερδίζουν τα εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής. Δημήτρης Μαβινίδης, Χρήστος Σκάρας και Θεοδόσης Χαρισιάδης κερδίζεις και για την μπάλα. Διπλός, ωραίος, καλός και μπάρης, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, να πας και στα δύο. Εσείς είστε, θα ενημερωθείτε αύριο από τη Μαριλίζα για τον τρόπο που θα παραλάβετε τα εισιτήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας σε σημερινή εκπομπή. 2-3-10-7-59-9-33-24 ώρες 24 ώρο. Καλείτε το κινητό στην ελληνική του Γιαννόπουλου, έρχεται, βάζει μπρος το φορτηγό σας, το οποίο πάτε επίσης στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, για το καλύτερο σέρβις της αγοράς, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, οι οποίες σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος. Ακολουθεί εκπομπή το σκύλο με τη γάτα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πριν το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.